άνοδος μεγάλη στους νικητές είναι το κουκουέ. Σημαντική. Και στην Αττική ακόμα περισσότερα. Καλή άνοδο και ακόμα πιο σημαντική τρίτη θέση στην Αττική. Νομίζω όμως ότι μπαίνει επιτακτικά πλέον, γιατί μπήκαμε στα διλήμματα, το δίλημα της επόμενης μέρας. Βέβαια. Ποιος θα σταθεί απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι. Θα σταθεί και θα εμπνεύσει έναν λαό που ένα σημαντικό του κομμάτι λέει ότι με αγώνες, με συλλογική δράση μπορώ να αλλάξω τη ζωή μου. Είναι το 1/3 σχεδόν. Ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εμπνεύσει, μπορεί να σημάνει, να το πω έτσι, σκληρές μάχες που έχουμε μπροστά μας, γιατί έρχονται πάρα πολύ δύσκολα. 350 προαπαιτούμενα για το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης, με ένα πόλεμο που μένεται με την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί παρά την αντίθετη θέση του ελληνικού λαού. Άρα σε αυτά τα διλήμματα πρέπει να απαντήσει ο κόσμος μπροστά στις νέες εκλογές, στις οποίες μας πάνε, και μας πάνε παρά το γεγονός ότι μπορούν να συγκυβερνήσουν. Μπορεί να συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ στη βάση προγραμματικών συγκλήσεων, και μόνο αν δείτε ότι το 70% των νομοσχεδίων του Μητσοτάκη τα έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ αυτή την τετραετία, βάσει τα στοιχεία που έχουν βγει, δίνεται η δυνατότητα των προγραμματικών συγκλήσεων. Λοιπόν, το βήμα που έγινε πρέπει να μεγαλώσει. Αυτό είναι το δίλημα που έχει μπροστά ο αριστερός. Επειδή άκουγα και χθες συζήτηση που λέγανε, ας πούμε, ορισμένοι ότι εντάξει, θες τα λοιπά, αλλά ρε παιδί μου, είχατε και καινούργια επικοινωνία, είσαστε και αλλιώς μιλάγατε στον κόσμο και στους νέους ανθρώπους. Πόσο αξία δίνετε σε αυτό? Δίνουμε αξία αυτή που πρέπει να έχει, και δεν είναι καινούργια η προσπάθεια. Ιδιαίτερα από το 2019 έχει φανεί η σοβαρή παρέμβαση που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φυσικά αυτό συνδυάστηκε και με την δυνατότητα, την ικανότητα του Γενικού Γραμματέα να επικοινωνήσει, ναι, και τα πολιτικά, ναι, μηνύματα του κόμματος και των άλλων στελεχών του κόμματος. Όμως δεν είναι αυτό. Αυτό που μέτρησε, και αυτό το δείχνει το αποτέλεσμα στην Αττική, είναι η προσπάθειά μας, το εργατικό κίνημα, στους αυτοαπασχολούμενους, στη νεολαία, να προσπαθήσουμε σε δύσκολες συνθήκες, σε κρίσιμα προβλήματα που οι άλλοι κάναν πλάτη στο Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή, εμείς στο δρόμο να λέμε ότι μπορεί αυτός ο λαός να διεκδικήσει τα δίκια του, όχι με βάση το τι αντέχει η οικονομία, αλλά με βάση τις πραγματικές του ανάγκες. Θέλετε να γίνετε αξιωματική αντιπολίτευση? Τι ποσοστά έχετε στις μικρές ηλικίες, 17 με 24, το ξέρετε? Με βάση τα exit poll νομίζω πρέπει να είναι γύρω στο μέσο όρο, στην πρώτη, στη δεύτερη ηλικία. Νομίζω γύρω στο 7% στην πρώτη. Α, τόσο να λίγο, νόμιζα περισσότερο. Κύριε Σοφιανέ, είναι εφικτός στόχος. Είδα τα exit poll, έτσι. Είναι εφικτός στόχος να γίνετε, να... φιλοδοξία, όπως θέλετε πείτε το, να γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση στις επόμενες εκλογές? Ο φιλόδοξος στόχος, δεν μιλάω για τις επόμενες εκλογές, ο φιλόδοξος στόχος είναι κάποτε να κυβερνήσουμε σε αυτή τη χώρα μαζί με ένα λαό. Πιο άμεσα. Ναι, μαζί με ένα λαό αποφασισμένο να το πάρει αλλιώς, γιατί το είδαμε και στην μία και στην άλλη εκδοχή, ότι τα πράγματα αλλάζουν, αλλά τα ίδια μένουν. Πώς θα κυβερνήσετε σε μια Ευρώπη, σε ένα δυτικό κόσμο? Με ένα λαό αποφασισμένο. Πώς θα το κάνετε? Με ένα λαό, ξαναλέω, αποφασισμένο να συγκρουστεί με αυτά που μας έχουν φέρει ως εδώ. Κύριε Σοφιανέ, Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, το κεφάλαιο που πάει καλά, τα παραγωγή. Να συμφωνήσω σε όλα. Το θέμα είναι πώς μπορεί να το κάνει κανείς. Τώρα μην άνοιξουμε συζήτηση. Για άλλη φορά το κουκουέ, στο παρελθόν, αύξησε τις δυνάμεις του, αλλά σε επαναληπτικές εκλογές επανήλθε πάλι, έχασε πάλι το έδαφος που είχε κατακτήσει. Αν μιλάτε για το 2012, μπορείτε τώρα αυτό το ποσοστό, δεδομένου σε ένα μήνα έχουμε και άλλες εκλογές. Καταρχάς είναι διαφορετικές πολιτική συγκυρία. Το 2012 το μήνυμα που παίρναμε το Μάιο είναι σας ψηφίζουμε, αλλά βρείτε τα με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, που ερχόταν. Το μήνυμα που παίρναμε τώρα είναι σας ψηφίζουμε για αυτό που μας ζητάτε. Κανένας από τους δυο, καμιά ανοχή σε αυτή την κυβέρνηση. Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν θα θεωρούμε χάσετε ότι έχει δυνάμεις? Βάση, όχι να χάσουμε. Έχει παιδί μου, βάση, τώρα εκ των υστέρων, Νίκο, εκ των υστέρων, αφού πέρασε αυτό, είχατε καθόλου πίεση από ανθρώπους να σου πούνε ρε παιδί μου, μήπως μια διαλογική Μητσοτάκη, απλή αναλογική, βρέστα με τους άλλους, δώσε μια ανοχή. Αυτός ο κόσμος που το έλεγε, δεν μιλάω τώρα για τον αντάρτη των 99 χρονών που βγάλανε, θυμάστε αυτά τα γελία πράγματα για να πιεστεί το κουκουέ με όρους αυριανής 1981. Μιλάω για έναν κόσμο που έλεγε. Αν τον άκουγε στον δρόμο από κάτω, έλεγε με μια γνήσια ανησυχία αυτό. Σε αυτόν τον κόσμο προσπαθούσαμε να το εξηγήσουμε ότι δεν πρέπει να ανεχτούμε την επόμενη κυβέρνηση, είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι του Μητσοτάκη, γιατί έχει κοινό πρόγραμμα. Το οποίο το βλέπεις.
και το είδε στην τετραετία που πέρασε. Εγώ θέλω να... Αυτή την τετραετία που ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τα μισά νομοσχέδια του Μητσοτάκη, εμείς ήμασταν αντιπολίτευση. Όταν λέγανε θα λογαριαστούμε μετά, εμείς λέγαμε εδώ στο δρόμο. Ξέρετε, πριν, τρεις μέρες πριν τις εκλογές, εκεί που έκοβε τούρτες ο κύριος Γεωργιάδης, στα ναυπηγεία Ελευσίνας, έγινε απεργία και στη ζώνη και, και κατάφερε να κατακτήσει. Απεργία που οι ίδιοι υπάλληλοι ήταν κατά της απεργίας. Οι ίδιοι υπάλληλοι ήταν κατά της απεργίας. Αυτά, ναι. Οι ίδιοι υπάλληλοι ήταν κατά. Οι υπάλληλοι βρήκαν δουλειά μετά από χρόνια, πήραν λεφτά μετά από χρόνια. Βγήκαν και έλεγαν και ευχαριστούσαν δημόσια την κυβέρνηση και τον κύριο Γεωργιάδη. Και εσείς πήγατε να εργαλειοποιήσετε μια κατάσταση για να κάνετε. Για να καταλάβει ο κόσμος. Μία μέρα μετά τη γιορτή της Δημοκρατίας, νομίζω ότι χρειάζεται λίγο περισσότερο σεβασμό, αν μη τι άλλο. Σε αυτό το οποίο ζήτησε ο κόσμος με την εντολή. Με την απεργία κατάφεραν να εφαρμόσουν αυτή τη μέρα. Από αύριο ξεκινήστε πάλι τα ίδια. Εκεί που θα επιδιώξουν να ιδιωτικοποιήσουν τα πανεπιστήμια, γιατί όπως ο ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγε, η Ελλάδα μπορεί να έχει Χάρβαρντ, έτσι, αλλά δεν μπορεί να έχει Φουφουτούς. Εκεί που θα επιχειρήσουν να ιδιωτικοποιήσουν τα πανεπιστήμια, Φουφουτούς ή εκφούφουτους. Εκεί που θα επιδιώξουν λοιπόν να ιδιωτικοποιήσουν τα πανεπιστήμια με κατάργηση του άρθρου 16, θα βρουν νεολαία. Όπως βρήκανε και μετά τα Τέμπη. Και τους ανάγκασαν να αλλάξουν την εκλογική ατζέντα, να σταματήσουν τα παραμύθια για το ψηφιακό κράτος που δεν μπορεί να βλέπει τα τρένα που πηγαίνουν. Κύριε Σοφιανέ, πραγματικά Ποιοι θα σταθούν απέναντι στο Μητσοτάκη? Ναι, αλλά πρώτος βουλευτής ο Πιερακάκης. Τι πάει να πει αυτό? Δεν είναι μια επιβράβευση η ανάδειξη ενός βουλευτή για το έργο του. Το να πληστηριάζει τα σπίτια ηλεκτρονικά και να βλέπει τα τρένα ηλεκτρονικά. Άλλο λέω. Γιατί και τώρα το τρένο πάλι με μονή γραμμή ανεβαίνει. Όμως εδώ εγώ βλέπω Πιερακάκη, σάρωσα. Μα τι πάει να πει αυτό? Υπάρχουν κριτήρια. Βεβαίως όλα έχουν αξία. Όπως έχουν αξία, το λαός έχουν αξία. Όπως έχουν αξία. Οι εκλογές δεν δίνουν συγκεκριμένες εντολές. Δεν μιλάει ο λαός. Δεν λέει συγκεκριμένα πράγματα. Βγήκε στον δρόμο. Προφανώς. Και ανάγκασε το 40%. Βεβαίως. Ψήφισε. Και το 40% δεν πήγε να ψηφίσει. Και τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Και 450.000 ψήφισαν εμάς. Τι να κάνουμε? Καταγράφονται όλα αυτά. Ωραία. Θα φανεί λοιπόν. Ποιος είναι περισσότερος όμως? Απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση θα φανεί στον δρόμο η διάθεση ενός λαού να μην σκύψει το κεφάλι και να διεκδικεί εδώ και τώρα διευκρινίσεις για να καλυτρέψει τη ζωή. Εσείς κύριε Σοφιανέ αυξήσατε τις δυνάμεις σας κατά 2%. Γιατί όμως ο κόσμος επιβράβευσε αυτή την πολιτική, την αντιλαϊκή που λέτε και οι δύο και με ένα τόσο πολύ μεγάλο ποσοστό? Μήπως οι ανάγκες της κοινωνίας πλέον έχουν μετατοπιστεί? Μήπως υπάρχουν κάποια μηνύματα τα οποία δεν μπορεί η αριστερά ή η κεντροαριστερά να τα αποκρυπτογραφήσει? Είναι μεγάλο ερώτημα αυτό, γιατί δεν... Εντάξει, εσείς κερδίσατε. Ο Μητσοτάκης πήρε 41%. Ο Μητσοτάκης ανέβασε, νομίζω, μια μονάδα πάνω το ποσοστό που είχε από το 19. Και αυτό δεν είναι λίγο. Ταυτόχρονα όμως, αυτή την τετραετία, αυτοί που του ασκούσαν αντιπολίτευση από τη θέση του δεύτερου και του τρίτου, του ασκούσαν αντιπολίτευση σε ένα κοινό προγραμματικό πλαίσιο. Που λέει Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Ανάκαμψης, προαπαιτούμενα, που λέει ΝΑΤΟ, που λέει Ελλάδα να πρωτοστατεί σε αυτό το μακελιό και να μετατρέπεται σε στρατόπεδο απέραντο. Πού να το ασκήσουν κριτική, κύριε Σοφιανέ? Αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής μας. Αυτή η πραγματικότητα. Του κόσμου. Αυτή η πραγματικότητα. Δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε. Μα δεν καταλαβαίνω γιατί τι λέτε. Υπάρχει, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Αυτό το κλίμα λοιπόν που λέει αυτά είναι δεδομένα, που λένε τα τρία μεγάλα. Τα τρία πρώτα κόμματα λένε αυτά είναι δεδομένα, αυτά όμως καθορίζουν τις ζωές μας. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα που ψηφίστηκε είναι κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι. Ψήφισαν. Όλα αυτά είναι. Είναι. Εάν λοιπόν είναι. Μέσα να μην το ασκήσουν κριτική εκεί. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το κάνει, λοιπόν, δεν το κάνει καλά. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια συντηρητικοποιείται ένας κόσμος που λέει δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Σύμφωνοι. Σε αυτή τη διέξοδο με καλή και ο δεύτερος δική, με καλή και εμένα, γι' αυτό η απάντηση εμένα λοιπόν, με ξεπερνάει. Λέω και εγώ, αυτό είναι άλλο και είναι το σέβομαι. Το βήμα που έγινε το γεγονός, πρέπει να μεγαλώσει για να αυτό σπάσει το θέμα. Με ξεπερνάει το γεγονός.